Στι δεκαετίε του 80 και του 90, η τρύπα του Όζοντο είχε σπείρει τον πανικό στην παγκόσμια κοινότητα. Συγκεκριμένα, η διαπίστωση ότι μειώνεται η στιβάδα του Όζοντο, με συνέπεια να είναι όλα τα έμβια όντα του πλανήτη εκτεθειμένα σε επικίνδυνα επίπεδα επεριόδου ακνοβολία 30 χρόνια μετά και κατόπιν εφαρμογή δραστικών μέτρων, με την απόσυρση των επικίνδυνων χημικών που κατέστρεφαν το Όζον, σήμερα οι επιστήμονε τη ΝΑΣΑ είναι σε θέση να ανακοινώσουν πολύ αισιόδοξε προβλέψει. Εσιόδοξη ότι σε μερικέ δεκαετίε η τρύπα του όζοντο θα έχει κλείσει οριστικά είναι οι επιστήμονε τη ΝΑΣΑ, καθώ βλέπουν ήδη πρακτικά σημάδια ανάκαμψή του. Οι δορυφορικέ παρατηρήσει πάνω από την Ανταρκτική δείχνουν ότι υπάρχει ήδη μια σημαντική υποχώρηση του χλωρίου σε ποσοστό 0,8% ένα συστατικό το οποίο κυρίω καταστρέφει το όζον. Η παγκόσμια προσπάθεια που ξεκίνησε μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Μόντρελ του 1987 με στόχο την ανάκαμψη τη τυβάδο του όζοντο, φαίνεται ότι τώρα αποδίδει καρπο. Στα μέσα τη δεκαετία του 90 απαγορεύτηκε η χρήση χλωροφθορανθράκων, των ουσιών που περιέχονταν μέχρι τότε σε σπρέι και υγρά ψυγείων και αυτό αποδείχτηκε η πλέον αποτελεσματική πολιτική για την επαναφορά του όζοντο. Οι ουσίε αυτέ αντικαταστάθηκαν σταδιακά από άλλε λιγότερο βλαβερέ και σήμερα, 30 χρόνια μετά, η ΝΑΣΑ για πρώτη φορά δίνει απτέ αποδείξει όπω τι κατέγραψε ο δορυφόρο Ωρα ότι τα επιβλαβή μόρια χλωρίου έχουν σημαντικά μειωθεί πάνω από την Ανταρκτική. Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Η απαγόρευση των ουσιών που καταστρέφουν το όζον έχει πλέον θετικά αποτελέσματα. Μετά από μετρήσει που κάναμε, διαπιστώσαμε ότι η συρρήκνωση τη τρύπα του όζοντο προσεγγίζει το 20% κατά τη διάρκεια του χειμώνα στην Ανταρκτική σε σχέση με το μέγεθο που είχε το 2005, την πρώτη χρονιά που το μετρήσαμε εκεί. Οι μετρήσει διενεργήθηκαν μέσα στην τρύπα του όζοντο τη Ανταρκτική συστηματικά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και διαπιστώθηκε πέραν πάση αμφιβολία ότι τα μόρια του χλωρίου έχουν μειωθεί Σημαντικά και η τρύπα κλείνει. Ωστόσο, το γεγονό ότι οι χλωροφθοράνθρακε έχουν διάρκεια ζωή από 50 έω 100 χρόνια θα καθυστερήσει το οριστικό κλείσιμο τη τρύπα του όζοντο κατά 60 ή 80 χρόνια ακόμη.